Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μας κάνει το σχόλιο του για το τρίποντο της ΑΕΚ στο σημερινό μάτς. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο. Υπό την έννοια ότι η ΑΕΚ ερχόταν από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Κεσαριανή με την Φυσιά και 1-1 και με τη Μαρσέγια εδώ μέσα το 0-2. Ήταν μεγάλη απέτηση να επικρατήσει απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα μέχρι στιγμής. Σήμερα δεν το έδειξε για να είμαι ειλικρινής. Αλλά γενικότερα έχει δείξει είναι πολύ καλή ομάδα αυτή του Λένε Ταβόκολη. Ωστόσο είναι αυτό που λέμε Γιάννη όλα τα προηγούμενα μάτια της ΑΕΚ για αποτελεσματικότητα. Όταν υπάρχει αποτελεσματικότητα, πολύ δύσκολα υπάρχει αντίπαλος για την ΑΕΚ στο γήπεδο της, ειδικά όταν βρει στην πρώτη δεύτερη φάση της γκολες, γιατί αυτό έγινε σήμερα. Στη δεύτερη καλή στιγμή βρήκε γκολ με τον Λιβάη Γκαρσία. Στη τέταρτη της βρήκε δεύτερο γκολ με τον Σέρκια Ραούχο, βέβαια το έκανε έτσι με την προσπάθειά του, το πάρσιμο και το τελείωμα με το αριστερό. Και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος από το πρώτο μήχρονο επιτυχίας. Έπειτα είχε ένα νεκρό διάστημα, η ΑΕΚ 50 με 60, αλλά γι' αυτό υπάρχει ο κορυφαίος τεχνικός στον πάγκο της, ο Πελάδο, ο οποίος και το είδε και το κατάλαβε και έβαλε μέσα και τον Πισάρο και τον Μπόλσε και τον Τζούμπερ και βάλει και τον Μάνταλο, μετά και τον Πίγιο πολύ σωστά, προκειμένου να δώσει επιπλέον ενέργεια, επιπλέον ένταση στους κυπριόμαυρους. Ανέβηκαν αυτοί, έκαναν 4-5 φάσεις, δύο πολύ σημαντικές με τον Μπόλσε που τα γνωρίζει χάρη στην ενέργεια του Πισάρο. Και το πέναλτι που κέρδισε βέβαια ο Μάνταλος, χαζό νομίζω το Παπαδόπουλο αυτό το ανασύκωμα για να τον ανατρέψει, να μην πάει στον Πάουλ. Για να τελειώσει το μάτι 3-0 και να κάνει εδώ 11 τα τέρματά της αυτά τα τελευταία παιχνίδια, έτσι από τον Ατρόμητο και έπειτα. Σωστό. Και να επιβεβαιώσει ότι εδώ είναι η δυναμή της, εδώ είναι το κάστρο της, εδώ θα πρέπει να είσαι, θα πρέπει να χάσεις πάρα πολλές ευκαιρίες όπως γίνει με τις τέρες τέλος πάντων, να είναι αποτελεσματική για να μην, να είναι αποτελεσματική, συγγνώμη, για να μην πάρει αυτό που δικαιούται στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής εδώ. Πολύ καλή νίκη γιατί διαχειρίστηκε το παιχνίδι σωστά με τον Ματίας Αλμέιδα. Μπορεί να πάει τώρα στη διακοπή ξεκούραστη, σε επίπεδο πίεσης εννοώ, αποκορπισμένη, να δουλέψει περισσότερο έστω με τον Κατσίνοβιτς, όπως καταλαβαίνουν, γιατί άλλοι παλήψουν, οι διεθνείς, να γυρίσει ο Γιώργος και ο Ρώτα και να επιστρέψει μετά για να μπει σε ένα πολύ σημαντικό, σε μια πολύ σημαντική σειρά αγώνων, το πολύ πολύ ουσιαστικό πόντο αυτό της Ευρώπης έτσι βέβαια. Πολύ καλά τα μαντάτα σήμερα για την ΑΕΚ, κυρίως γιατί βρίσκει η Κόλο Γκαρσία, δεν έπεσε τόσο καιρό, γι' αυτό δεν είχε βγει. Γιατί μου το έπανε γι' αυτό, ότι τέλος πει στην απολογιστία του Λιβάη. Απολογιστία είχε παίξει δύο μάτσο παιδί, με τον Παναθηναϊκό και με την Κεσαριανή από τον πάγκο. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για απολογιστία ενός παίκτη που δεν παίζει, λόγω της του μυϊκού που είχε για ένα μήνα. Αλλά το τελείωμα ήταν ιδανικό νομίζω με τη μία στο κλασικό πόρισμα. Ναι, και είναι και βασικό το ότι του ήρθε και στην πρώτη φάση του παιχνιδιού και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και οι υπόλοιπες επαφές του με την μπάλα φαινόταν ότι γίνονταν πολύ καλύτερες. Ναι, παίρνει ψυχολογία ρε παιδί. Όπως και ο Σέρκια Ραούχο που ήταν πολύ καλός και σήμερα, δεν είναι τι δίνει παραπάνω, δίνει αυτή την ένταση που λέμε, αυτή την ενέργεια, αυτή τη λύση που βλέπεις από ένα παίχτη που τρέχει και κυριάει κάθε μπάλα και συμπαρασέρει με αυτό το πράγμα, συμπαρασύρει συγγνώμη και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.